παράσταση Φιλουμένα Μαρτουράνο, δηλαδή γάμος αλλά ιταλικά, την αριστουργηματική κομμωδία του Εντουάρντο Ντε Φίλιππο, γιορτάζει τα 25 χρόνια της η θεατρική διαδρομή στα πολιτιστικά δρόμενα της Μεσσηνίας. Με συνέπεια, όλα αυτά τα χρόνια υπηρετούμε την τέχνη του θεάτρου και όχι μόνο, και προβάλλουμε την πόλη της Καλαμάτας σε όλη την Ελλάδα, συμμετέχοντας σε πολλά αεραστηνικά φεστιβάλ, και προσπάθησαμε πάντα όσες φορές συμμετείχαμε τα πρώτα βραβεία. Ανταποκρινόμενοι λοιπόν σε αυτή την ευθύνη, και φέτος αποφασίσαμε να ανεβάσουμε ένα έργο, στους περισσότερους είναι γνωστό γάμος αλλά ιταλικά, πιστεύουμε ότι είναι αντάξιο της ιστορίας της θεατρικής διαδρομής. Τα σκηνικά της παράστασης ταξιδεύουν το κοινό στην Ιταλία. Η πρόεδρος των θεατρικών διαδρομών, έχοντας τον πρωταγωνιστικό ρόλο, μοιράζεται την υπόθεση του έργου και καλεί τους καλαματιανούς και όχι μόνο να αγκαλιάσουν αυτή την προσπάθεια. Είναι ένας ύμνος στη μητρότητα, θα έλεγα, καταρχήν. Ένα έργο βαθιά λαϊκό. Είμαι σίγουρη ότι ο κόσμος που θα έρθει θα το απολαύσει, θα το ευχαριστηθεί, θα γελάσει, θα συγκινηθεί. Το έργο έχει έντονα κωμικά στοιχεία, έξυπνους διαλόγους, αλλά και μεγάλες ανατροπές. Οι φανατικοί καθολικοί στείλαν μάλλον ένα μήνυμα στον Πάπα. Τι συμβαίνει, μια πόρνη μιλάει με την Παναγία. Αναγκάστηκε ο Πάπας και κάλεσε την αδερφή του Εντουάρντο Ντε Φιλίππο στο Βατικανό, και μπροστά του έπαιξε τον μονόλογο αυτόν, και έτσι πίστηκε ο Πάπας να μην αφορήσει το έργο. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι το έργο αυτό μέσα σε ένα χρόνο, δηλαδή 1946-1947, ήδη είχε γίνει θρύλος στην Ιταλία. Το εισιτήριο είναι έξω από την πόρτα του θεάτρου 12 ευρώ, η προπόληση είναι 10 ευρώ και μπορεί το κοινό της Καλαμάτας να προμηθευτεί εύκολα εισιτήρια από το πνευματικό κέντρο. Επίσης, εισιτήρια προπολούν και τα μέλη μας. Υπάρχει και εισιτήριο με 8 ευρώ για συλλογικότητες και ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες. Οι παραστάσεις θα γίνουν στο πνευματικό κέντρο Καλαμάτας από τις 7 έως και τις 24 Φεβρουαρίου.